Χαίρετε! Ένα έκτακτο θεωρητικό vlog από αυτά που σας αρέσουν και μ' αρέσουν και μένα. Σε αυτό το βλοκ θα συζητήσουμε τον εγωκεντρισμό και την έλλειψη ενσυναίσθησης ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας ενός ανθρώπου που δεν παραπέμπει σε συναφή διαταραχή προσωπικότητας. Τα τελευταία 5-6 χρόνια υπάρχουν πληθώρα άρθρων και βίντεο στο διαδίκτυο εκλαϊκευμένων άρθρων για θέματα ψυχολογίας που ασχολούνται ιδιαιτέρως με τη διαταραχή ναρκισιστικής προσωπικότητας και όροι όπως ναρκισσός, ναρκισιστική προσωπικότητα έχουν γίνει οικοί στα αυτιά μας. Τους ακούμε συχνά. Έχω πει σε διάφορα βίντεο εδώ στο κανάλι μας και θα το πω και σήμερα ότι θεωρώ ότι κανείς δεν μπορεί, δεν είναι σε θέση να κάνει διάγνωση για κάποιον άλλον ότι έχει διαταραχή ναρκιστική προσωπικότητα, εκτό και αν είναι ο ψυχολόγο του, ο οποίο είναι ε, εξειδικευμένος σε συγκεκριμένα τεστ προσωπικότητας που διαγνώσκουν την αρκησιστική διαταραχή προσωπικότητας ή αν είναι ο ψυχίατρος του, ο οποίος τον έχει εξετάσει. Ε, για να είμαι δεν μου πολύ αρέσει αυτή η ταμπελοποίηση και η εύκολη χρήση τέτοιων όρων. Ναρκισιστή, ναρκισίστρια, αυτό είναι ναρκισό, αυτή είναι ναρκισό. Δεν μ' αρέσει αυτό. Θεωρώ ότι είναι μια υπεραπλούστευση τη ανθρώπινη συμπεριφορά και το να βάζουμε ανθρώπου σε κουτάκια μπορεί με να φαίνεται χρήσιμο για το γεγονό ότι νιώθουμε μια ασφάλεια, ότι αυτόν τον έχω βάλει στο κουτί του ναρκισού ή αυτήν την έχω βάλει στο κουτί τη ναρκισίστρια, οπότε δεν απασχολούμε περαιτέρω μαζί του κόβο σχέση κλπ. Στην πραγματικότητα όμω είναι ωφέλιμο και για τη δική μας ψυχική ανάπτυξη και πνευματική ανάπτυξη να διαχωρίσουμε τη διαταραχή από κάποια κάποιες στάσεις ζωής. Αυτό το βίντεο δεν είναι για τη διαταραχή ναρκισιστικής προσωπικότητας, αυτό το βίντεο είναι για τα χαρακτηριστικά εγωκεντρισμού και έλλειψης συνέστηση που έχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κάποια διαταραχή προσωπικότητας, απλώς, έχουν μεγαλώσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, έχουν δεχθεί επιρροές από τους γονείς τους, από το περιβάλλον τους, από το σχολείο στο οποίο πήγαιναν, από το σχολικό περιβάλλον, από το εξωσχολικό περιβάλλον, κατά τη διάρκεια της εφηβείας, που γνωρίζουμε ότι η εφηβεία διαρκεί μέχρι και τα 25 26 χρόνια ψυχολογικά, έχουν δεχθεί τέτοι τέτοιες επιρροές και έχουν, έχουν πάρει τέτοιες αποφάσεις στη ζωή τους, ώστε να λειτουργούν χωρίς πνευματικότητα, να λειτουργούν επιφανειακά, να λειτουργούν εγωκεντρικά, να λειτουργούν χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους πώς οι πράξει τους, οι παραλήψεις τους, αυτά που λένε, αυτά που δεν λένε, μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά άλλους ανθρώπους και να τους στενοχωρέσουν. Οι άνθρωποι που χαρακτηρίζονται από εγωκεντρικότητα, οι εγωκεντρικοί άνθρωποι, θεωρούν αυθαίρετα ότι είναι ανώτεροι από τους υπόλοιπους. Ότι οι δικές τους ανάγκες, οι δικές τους επιθυμίες, η δική τους ύπαρξη αξίζει περισσότερο από την ύπαρξη οποιοδήποτε άλλου ανθρώπου στον πλανήτη. Αυτό όμω είναι μια αυθαίρετη α, εικασία, είναι μια αυθαίρετη σκέψη που έχουν ότι αυτοί αξίζουν περισσότερο από τους άλλους. Στην πραγματικότητα κανείς από εμάς δεν αξίζει περισσότερο από τους άλλους ανθρώπους στα πλαίσια της ανθρώπινης ισοτιμίας και ισότητας. Είμαστε όλοι άνθρωποι. Έχω, έχει δοθεί σε όλους μας όσοι είμαστε ζωντανοί η ευκαιρία να ζήσουμε στη γη και όλοι μας μπορούμε να έχουμε καλύτερες στιγμές και όχι τόσο καλές στιγμές. Και όλοι μας έχουμε μπροστά μας μεγάλη ευχέρεια και ευκαιρία για εξέλιξη. Για ποιο λόγο εγώ προσωπικά ή τα δικά μου παιδιά, ή τα δικά μου, οι δικοί μου μαθητές, οι δικοί μου άνθρωποι να είναι ανώτεροι των άλλων. Κανείς δεν είναι ανώτερος του άλλου, de facto. Και σίγουρα δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα αποφασίσουμε για τη δική μας προσωπική αξία και γιατί να έχει τόση σημασία η δική μας προσωπική αξία και να μην έχουν περισσότερη σημασία ανθρωπιστικές αξίες μεγαλύτερες του ανθρώπου, που υπερβαίνουν τον άνθρωπο, όπως η αγάπη, η καλοσύνη, η πνευματικότητα. Δηλαδή, γιατί οποιοδήποτε άνθρωπος να διαχωρίζει τον εαυτό του από τους υπόλοιπους βάζοντας το σε ένα ψηλό βάθρο και να θεωρεί ότι χωρίς να πράξει κάτι, χωρίς να, να, έχει επιτύχει κάτι ουσιαστικό και που, κατά τη δική μου γνώμη βέβαια, τα ουσιαστικά πράγματα είναι τα πνευματικά πράγματα και τα πράγματα που αντέχουν στη φθορά του χρόνου και όχι τα υλικά επιτεύγματα. Δηλαδή κάτι ουσιαστικό δεν είναι να πας να κάνεις μια παλαστική επέμβαση και να φτιάξεις ένα τέλειο πρόσωπο ή κάτι ουσιαστικό δεν είναι να αποκτήσει Πάρα πολλά υλικά αγαθά, ξέρω εγώ να αποκτήσει πάρα πολλά κίνητα ή να έχει πολλά χρήματα στην τράπεζα, να αγοράσει πολλέ μετοχέ και αυτό να σε κάνει να αξίζει περισσότερο, περισσότερο από του άλλου ανθρώπου. Κατά τη δική μου άποψη, λέω, γιατί είναι θέμα ε, των αρχών που έχει ο καθένα. Κατά τη δική μου άποψη, τα πράγματα που είναι σημαντικά είναι το να έχει αφήσει θετική επίδραση στι ψυχέ και στι καρδιέ των άλλων ανθρώπων. Κατά τη δική μου άποψη, η δική μου άποψη αυτή είναι όπω το βλέπω εγώ αυτό το θέμα. Και εύχομαι και ελπίζω να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που σκέφτονται με παρόμοιο τρόπο, επειδή όχι γιατί εγώ ξέρω καλύτερα από του άλλου, αλλά γιατί θεωρώ ότι αυτό το μονοπάτι τη πνευματικότητα που προσπαθώ να επιλέγω καθημερινά είναι ένα μονοπάτι που μπορεί να μα οδηγήσει στην πραγματική πληρότητα σε μια κατάσταση ψυχική και συναισθηματική που να είμαστε όντως ευτυχισμένοι. Επί της ευκαιρίας, ψάχνω να το κοιτάξω γιατί κάπου εδώ το έχω, σας συστήνω για όσους δεν το έχετε διαβάσει ένα βιβλίο το οποίο για μένα αποτελεί την εισαγωγή στην πνευματικότητα, στο spirituality, το βιβλίο «Ο δρόμος ο λιγότερος ταξιδεμένος» του Scott Peck. Κάπου εδώ το έχω αυτό το βιβλίο, Δώστε μου ένα. Κάνω παύση ένα λεπτό για να το βρω. Και επανήλθα. Και είναι εξαιρετικό τώρα το ανακαλύπτω ότι όταν βιντεοσκοπώ ένα βίντεο από την κάμερα του υπολογιστή μπορώ να απαντήσω παύση. Ωραίο. Είναι αυτό το βιβλίο. Ο δρόμο ο λιγότερο ταξιδεμένο. Συγγραφέα είναι ο Σκοτ Πέκ. Ο οποίο ήταν ένας πολύ γνωστός Αμερικανός ψυχίατρος. Ο δρόμο ο λιγότερο ταξιδεμένος, Η αντιμετώπιση και η λύση ψυχολογικών μα προβλημάτων είναι μια επώδυνη διαδικασία που οι περισσότεροι από εμά προσπαθούμε να την αποφύγουμε. Διαβάζω από το εξώφυλλο του βιβλίου. Αυτό το βιβλίο είναι εκδόσεις Κέντρο. Εγώ πότε το είχα πάρει, δεν έχω σημειώσει πότε το έχω... είναι, είναι, Έχει πολύ καιρό που το πήρα γιατί είναι σε κατάσταση πολύ, πολύ διαβασμένη. Το έχω διαβάσει τρεις-τέσσερις φορές. Είναι σε ευρώ όμως που σημαίνει ότι το έχω πάρει ίσως πριν 10 χρόνια. Γιατί στην Κύπρο το 2008 ήρθε το ευρώ. Λοιπόν, η αντιμετώπιση και η λύση ψυχολογικών μας προβλημάτων είναι μια επόδενη διαδικασία που οι περισσότεροι από εμά προσπαθούμε να την αποφύγουμε. Η αποφυγή όμω αυτή καταλήγει σε μεγαλύτερη οδύνη και σε ανικανότητα για πνευματική και διανοητική ανάπτυξη. Βασιζόμενο στην τεράστια επαγγελματική του πείρα, ο ψυχαίο Dr. Scott Peck μα υποδεικνύει το δρόμο που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε για να αντιμετωπίσουμε και να λύσουμε τα προβλήματά μα με τη λιγότερο επώδυνη διαδικασία και συγχρόνω να φτάσουμε σε έναν ανώτερο επίπεδο αυτογνωσία. Ο Dr. Peck ασχολείται ιδιαίτερα με τη φύση τη αγάπη στι ανθρώπινε σχέσει, πώ να αναγνωρίζουμε την πραγματική αρμονία, πώ να διακρίνουμε την εξάρτηση από την αγάπη πώς να αποκτήσουμε ατομικότητα, πώς να ευαισθητοποιούμε ως γονείς. Το βιβλίο του «Ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος», «The Road Less Traveled», είναι στα αγγλικά ο τίτλος, είναι είναι για μια σειρά ετών το πρώτο στη λίστα των best seller του είδου του στι ΗΠΑ και στι άλλε αγγλόφωνε χώρε. Με εξωθαύμαστο τρόπο ενσωματώνει παραδοσιακέ, ψυχολογικέ και πνευματικέ καταστάσει. Το αποτέλεσμα μα δίνει ένα βιβλίο που μπορεί να μα μάθει πώ να αγκαλιάζουμε την πραγματικότητα και να αποκτήσουμε την απαραίτητη γαλήνη και πληρότητα στη ζωή μα. και αυτό το βιβλίο έχει εκδοθεί για πρώτη φορά το 1978, δηλαδή είναι ένα βιβλίο συνομήλικο του αδερφού μου. Και υπάρχει και το, το επόμενο βιβλίο, Beyond the Rose Let's Travel, πέρα από το δρόμο των λιγότερων ταξιδεμένων. Ε, όταν είχε εκδοθεί αυτό το βιβλίο, ήταν ζωντανός ακόμη ο Σκοτ Πεκ και λέει, «Στη μνήμη του γιού μου που σκοτώθηκε 26 χρονών στους δρόμους της Νέας Υόρκης, Θύμα των ανθρώπων, του φθόνου, της κακίας και της άγνοιας». Της Ζήτα. Ποιος το έχει γράψει αυτό. Α, στο... Α, ο μεταφραστής το έχει γράψει αυτό. Ο μεταφραστής το έχει γράψει αυτό. «Στους γονείς μου Ελίζαμπεθ και Ντέιβιτ, που με την πειθαρχία και την αγάπη τους μου άνοιξαν τα μάτια ώστε να βλέπω τη χάρη». Και το 88 έχει... είναι έκδοση το 88 αυτό το βιβλίο και η μετάφραση είναι του Στέλιου Ζαχαρόπουλου. Και ο Στέλιο Ζαχαρόπουλο είναι αυτό που γράφει στη μνήμη του γιου μου Κρι, που σκοτώθηκε 26 χρόνια στου δρόμου τη Νέα Υόρκη, θύμα των ανθρώπων, του φθόνου, της καγκία και τη άγνοια. Πολύ ωραίο βιβλίο αυτό. Ε, εάν δεν μπορείτε να το βρείτε στα ελληνικά, ψάξτε μήπω υπάρχει σε e-book στα ελληνικά. Και ε, έχω στο σκέψη μου ότι μετά που θα τελειώσω την ανατομία μια γυναίκα που διαβάζω για του φίλου που βρίσκονται στο δεύτερο επίπεδο. Έχω υπόψη, και μετά που θα τελειώσω και το Ιάντρε, έχω ψυχή, έχω υπόψη να διαβάσω αυτό το βιβλίο για όσου βρίσκονται στη λειτουργία συμμετοχή και να το σχολιάσω. Λοιπόν, ε, ο εγωκεντρισμό, δηλαδή το να θεωρώ ότι εγώ είμαι το κέντρο του κόσμου α, με έναν τρόπο ανόητο, με έναν τρόπο μη βασισμένο. Σε οποιοδήποτε ουσιαστικό επίτευγμα έχω κάνει. Δηλαδή, για παράδειγμα, κάποιο ο οποίο είναι νομπελίστα, εντάξει, νομπελίστα στη φυσική, θα μπορούσε να σκέφτεται ότι εγώ είμαι ο πιο έξυπνο φυσικό στον κόσμο, και πάλι να τον πούμε εγώ κεντρικό. Ε? Πόσο ο, ο, μάλλον αστείοτερο φαίνεται ένα απλό άνθρωπο, ο οποίο δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο επίτευγμα, είτε στον χώρο τη επιστήμη, είτε στον χώρο τη κοινωνική. Παιδείας, είτε στον χώρο της φιλανθρωπίας, είτε στον χώρο της τέχνης, να θεωρεί για τον εαυτό του ότι είναι ανώτερος όλο. Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι ανάμεσά μας που έχουν αυτή την αίσθηση κυριότητας, «sense of entitlement» είναι η όρος στα αγγλικά, που θεωρούν ότι εγώ αξίζω περισσότερο από τους υπόλοιπους και οι υπόλοιποι υποχρεούνται να με υπηρετούν. Αυτή, αυτή την αίσθηση μπορείτε να τη δείτε σε ανθρώπους κάθε ηλικίας, σε ανθρώπους κάθε φίλου, σε ανθρώπους κάθε σεξουαλικού προσανατολισμού. Πολλοί άνθρωποι γύρω μας έχουν αυτή την αίσθηση κυριότητας και την εντύπωση, τη γνώμη, την εσφαλμένη γνώμη για τον εαυτό τους ότι είναι ανώτεροι των υπολείπων. Και αυτοί οι άνθρωποι λειτουργούν με έναν τρόπο τοξικό, δηλαδή μας αφήνουν αρνητικά συναισθήματα στην επαφή μαζί τους. Και πολλές φορές είμαστε εμείς αυτοί οι άνθρωποι που έχουμε εγωκεντρισμό. Πολλές φορές εμείς ήδη δρούμε με εγωκεντρισμό. Πολλέ φορέ εμεί ήδη παίρνουμε πολύ στα σοβαρά τον εαυτό μα και θεωρούμε τον εαυτό μα πολύ σπουδαίο, χωρί αυτό να είναι ρεαλιστικά, χωρί αυτό να ισχύει. Ο εγωισμό, ο εγωκεντρισμό είναι μια ανθρώπινη, ε, ένα ανθρώπινο ελάττωμα, είναι μια ανθρώπινη κακία. Ο εγωκεντρισμός διαφέρει από τον εγωισμό. Ο όρος εγωισμός στο ψυχολογικό γλωσσάρι σημαίνει υγιής αγάπη του εαυτού. Δεν είναι κακό να αγαπάς τον εαυτό σου, είναι καλό να αγαπάς τον εαυτό σου, αλλά να τον αγαπάς ρεαλιστικά, να τον αγαπάς στις διαστάσεις που πραγματικά είναι. Ποιο είμαι, ποιος είμαι, είμαι ο τάδε. είμαι σε αυτή τη φάση ζωής, έχω βιώσει αυτά τα πράγματα, έχω αυτά τα καλά, έχω αυτά τα κακά, αγαπώ τον εαυτό μου σημαίνει τον αποδέχομαι όπως είναι και προσπαθώ να τον κάνω καλύτερο. Και δεν αφήνω άλλους ανθρώπους να με κακοποιούν. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό από τον εγώ κεντρισμό που σημαίνει ότι εγώ θεωρώ ότι είμαι τέλειο, ότι είμαι πολύ σπουδαίος, ότι είμαι ανώτερος όλων, ότι ποτέ δεν κάνω λάθος και ότι όλοι οφείλουν να με σέβονται, να με φοβούνται, να με ακολουθούν. Και είναι πάρα πολύ αστείοι και γελοί αυτοί οι άνθρωποι που νομίζουν ότι είναι ανώτεροι από του υπόλοιπου, γιατί στην ουσία όσο πιο ψηλά ανεβάζει τον εαυτό σου, όσο πιο πολύ φουσκώσει τη φούσκα, με τόσο πιο πολύ θόρυβο σπάζει όταν θα σπάσει, γιατί σπάζει κάποια στιγμή. Και είναι και έξυπνη επιλογή να μην έχει ευκεντρισμό, να έχει αυτογνωσία και να είσαι ρεαλιστικό κριτή του εαυτού σου και να αναγνωρίζει και τα λάθη σου και να αναγνωρίζει και τις αδυναμίες σου και άμα τα αναγνωρίζεις εσύ και άμα τα βλέπεις εσύ και άμα τα, τα εντοπίζει εσύ, τότε και οι άλλοι είναι πιο θετικοί απέναντί σου. Ενώ αν υπάρχουν εκεί πέρα που όλοι μας έχουμε αδυναμίες, υπάρχουν εκεί πέρα οι αδυναμίες σου και εσύ τις αρνείσαι, τότε φαίνεσαι και γελίο στα μάτια των υπολείπων οι οποίοι τις βλέπουν. Πως στην ιστορία το παραμύθι με τον βασιλιά που ήταν γυμνός, γνωρίζετε όλο αυτό το παραμύθι που ήταν ένας βασιλιά πολύ είχε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, που βρέθηκαν δύο ραφτάδες που τον κορόιδεψαν και του είπαν ότι του έραβα μια στολή από ένα νήμα ειδικό το οποίο πρέπει να έχεις κάποιες ιδιότητε για να το δεις και αυτός δεν ήθελε να παραδεχθεί πως δεν το έβλεπε και κυκλοφορούσε γυμνός στον δρόμο και βρέθηκε ένα θόο παιδάκι που είπε «Μα, ο βασιλιάς είναι γυμνός». Πολλοί βασιλιάδες που είναι γυμνοί έχουν πολλού που του βλέπουν πόσο γυμνή είναι και αυτό είναι αστείο, είναι γελίο. Είναι πολύ πιο κομψό να παραδεχθεί τη γυμνία σου εσύ ο ίδιο, οπότε άλλως άλλο μπράβο μη στενοχωριέσαι μωρέ, σιγά σιγά θα αντιθεί. Λοιπόν, ε, ο κουκεντρισμό δεν είναι πάντοτε απότοκο, δεν είναι πάντοτε ένδειξη διαταραχή προσωπικότητα. Σε πολλέ περιπτώσει είναι απότοκο διαπαιδαγώγηση και έλλειψη πνευματικότητα. Αν έχεις μεγαλώσει μέσα σε ένα σπίτι που σου έχουν φουσκώσει τα μυαλά και σου λένε συνέχεια ότι είσαι πάρα πολύ σπουδαίος, είσαι ο, πιο, είσαι ο καλύτερος, είσαι ο καλύτερος μαθητής από όλους, είσαι ο πιο όμορφος, είσαι η πιο όμορφη, είσαι ο πιο επιτυχημένος, είσαι η πιο επιτυχημένη, αξίζει περισσότερο από τους άλλους. Αυτό φουσκώνει τον εγωκεντρισμό. Ε, και λυπάμαι πάρα πολύ τα παιδιά που μεγαλώνουν σε τέτοια περιβάλλοντα γιατί δεν επιλέγουν τα ίδια να έχουν αυτή την μη ρεαλιστική εικόνα για τον εαυτό τους και να γίνονται στην ουσία ρεζίλοι ε, μπροστά στου υπόλοιπου. Γιατί είπαμε, εμείς μπορεί να νομίζουμε ότι εμείς είμαστε και κανείς άλλος, οι υπόλοιποι όμως μας βλέπουν ότι είμαστε βασιλιάδες γυμνοί. Ε, η έλλειψη ενσυναίσθησης, που είναι το δεύτερο κομμάτι της συζήτησης αυτής, σημαίνει να μην μπορώ να μπω στη θέση του άλλου να μην έχω φιλότιμο και να μην στενοχωριέμαι με τη στενοχώρια του άλλου και κυρίως με τη στενοχώρια που μπορεί να προκαλώ εγώ στον άλλο. Η έλλειψη συνέστηση είναι ένα κύριο χαρακτηριστικό διαταραχών προσωπικότητα του β' πλέγματο. Όσοι θέλετε να μάθετε για τι διαταραχέ προσωπικότητα του β' πλέγματο, πηγαίνετε στο playlist που έχουμε στο κανάλι μα με τον τίτλο Διαταραχέ προσωπικότητα β' πλέγματο, στο, στο βίντεο. Με τον τίτλο Διαταραχέ Προσωπικότητα Β πλέγματο, το οποίο βρίσκεται στο playlist με τον ψυχιατρό μα, είναι ένα από τα 65 playlist του καναλιού. Μπορείτε να βρείτε αυτό το βίντεο και να το δείτε, που επεξηγεί ο Δ. Γρηγορίου για, το... για τα ποια είναι τα κλινικά χαρακτηριστικά των κυρίων, των πιο γνωστών διαταραχών προσωπικότητα Β πλέγματο. Ένα από τα οποία είναι και η έλλειψη ενσυναίσθηση. Και στη διαταραχή ναρκιστική προσωπικότητα παρατηρείται. Είναι σύμπτωμα έλλειψη συνέστηση, αλλά και στη διαταραχή αντικοινωνική προσωπικότητα και το καθεξής. Όμω, υπάρχουν ανάμεσά μα πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν κάποια διαταραχή προσωπικότητα, είναι όμω τόσο εγωκεντρικοί που δεν μπορούν να βάλουν τον εαυτό του στη θέση του άλλου. Και η εγωκεντρικότητα του και η έλλειψη ενσυναίσθηση του δεν είναι ένδειξη ψυχοπαθολογίας. Ψυχική διαταραχή ή διαταραχής προσωπικότητας, αλλά πνευματικής ένδυας και έλλειψης πνευματικότητας. Όταν μεγαλώνεις μέσα σε ένα σπίτι που οι γονεί σου σου λένε συνέχεια να κοιτάζει τον εαυτό σου, να κοιτάζει να μην σε ξεγελάσει κανείς, ε, μαθαίνει από το παράδειγμα του γονέων σου ότι είναι καλή ιδέα να κλέβεις τους άλλους, ότι είναι καλή ιδέα να εκμεταλλεύεσαι τους άλλους, ότι είναι καλή ιδέα να λες ψέματα στους άλλους. Για παράδειγμα, παιδιά τα οποία μεγαλώνουν σε σπίτια που καλούνται από τους γονείς τους να κάνουν τους έμπιστους για τις εξωσυζικές σχέσεις των γονέων τους. Συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ή το πιο απλό παράδειγμα, τα παιδιά που χτυπάει η πόρτα και λέει ο γονιός πήγαινε πες ότι δεν είναι ο γονιός σου κοιμάται ή δεν είναι εδώ. Δηλαδή όταν οι γονείς σε βάζουν άλλες ψέματα ή όταν λειτουργούν με, με τρόπους που δείχνουν ότι δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει το χάος που προκαλούν γύρω τους. Ε, όταν λειτουργούν οι γονεί σου εκδικητικά απέναντι σε πρώην συντρόφους απέναντι σε συγγενείς απέναντι σε πρώην φίλους και τους βλέπεις να χαιρεκακούν, να χαίρονται με τη στενοχώρια των άλλων, να χαίρονται με την ατυχία των άλλων. Όταν κάθεσαι, όταν κάθεσαι να φας το βραδινό τραπέζι για παράδειγμα και λέει η μάνα σου: α, μάθατε τι αποθήκη τόνισε! έχασε τόσα χρήματα με αυτόν τον τρόπο και χαίρεται Εκεί μαθαίνεις την έλλειψη ενσυναισθηση και να μην είσαι... Ανθρωπιστής. Εκεί μαθαίνει να είσαι ένα εγωκεντρικό άτομο, mm. όχι πρόσωπο, άτομο, το οποίο δεν γνιάζεται για την ευεξία και για το well-being των υπόλοιπων ανθρώπων γύρω του. Μπορεί να διδαχθεί η ενσυναίσθηση. Η ενσυναίσθηση μόνο διδάσκεται. Δεν γεννιέται κανεί με ενσυναίσθηση. Διδάσκεται η ενσυναίσθηση. Διδάσκεται μέσω της διαπαιδαγώγησης, μέσω της παιδείας, μέσω της προσωπικής προσπάθειας ενός ανθρώπου να ανέβει ψηλά. Μέσω της πνευματικής επιδίωξης. Ας προσπαθήσουμε να είμαστε συναισθητικοί. Ας προσπαθήσουμε να βγούμε από το εγώ μας, από τον εγωκεντρισμό μας και να δούμε και πώς νιώθει ο άλλος. Όχι να σκεφτόμαστε μόνο το πώς νιώθει ο άλλος, γιατί όταν έχουμε υπερβολική ενσυναίσθηση και καθόλου εγωισμό, εκεί μιλάμε για τους people pleasers τους ανθρώπους που θέλουν συνεχώς να ευχαριστούν τους άλλους. Να έχουμε μια υγιή αγάπη προς τον εαυτό μας, ένα υγιή εγωισμό και παράλληλα ενσυναίσθηση. Την ικανότητα να μπορούμε να αντιληφθούμε τι βιώνει ο άλλος. Και είναι εφικτό να το αποκτήσουμε αυτό το πράγμα εφόσον δεν έχουμε κάποια διαταραχή προσωπικότητα Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι γύρω μας που να έχω διαταραχή ναρκιστική προσωπικότητα, όπω αφήνεται να εννοηθεί από τα εκλεκτευμένα άρθρα και βίντεο ψυχολογία που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Διαφωνώ. Θε, δεν πιστεύω ότι στη σημερινή εποχή έχουμε ανακαλύψει α, ότι υπάρχει μια ραγδαία αύξηση των άρκισσων ή των οποιοδήποτε άλλων ανθρώπων με διαταραχή προσωπικότητα. Όχι. Στη σημερινή εποχή υπάρχουν πολύ περισσότεροι άνθρωποι ή τουλάχιστον γνωρίζουμε πολύ περισσότερους ανθρώπους που δεν έχουν πνευματική καλλιεργία και που δεν είναι εκπαιδευμένοι και μεγαλωμένοι ούτω ώστε να έχουν ανθρωπιστικές αξίες και πνευματικότητα. Είναι πολύ, πώς να το πω, πολύ μίζερο και πολύ απεσιόδοξο να θεωρήσουμε ότι περιβαλλόμαστε από και να θεωρήσουμε ότι ενδεχομένως δυνάμει είμαστε και εμείς είναι απογοητευτικό. Ας αφήσουμε τη ταραχή ναρκισιστικής προσωπικότητας να τη διαγνώσουν οι ψυχίατροι και οι ειδικοί ψυχολόγοι που γνωρίζουν τα τεστ και είναι εκπαιδευμένοι και επιστοποιημένοι για τα τεστ προσωπικότητας και εμείς οι υπόλοιποι ας ενσκύψουμε, αν λέω σωστά τη λέξη, ας ασχοληθούμε με τον εαυτό μας και να προσπαθήσουμε να καλλιεργήσουμε τις αρετές της πνευματικότητας που είναι ο αλτρουισμός και η ενσυναίσθηση και να καταπολεμήσουμε τον εγκεντρισμό εάν έχουμε. Και ξαναλέω, είναι λεπτές ισορροπίες μεταξύ ενός ανθρώπου που είναι people pleaser και θέλει συνεχώς να ευχαριστεί τους άλλους και δεν νοιάζεται καθόλου τον, εαυτόμα, τον εαυτό του και μεταξύ ενός ανθρώπου που είναι πλήρως εγκεντρικός και δεν έχει καθόλου ενσυναίσθηση. Δεν θέλουμε να πάμε από τη μια άκρη στην άλλη. Θέλουμε να πάμε στη μέση. Δηλαδή, αν έχω εγωκεντρισμό και έλλειψη συνέστηση, θέλω να έρθω στη μέση που να έχω υγιή εγωισμό και να έχω αναπτύξει συνέστηση. Αν έχω υπερβολική ενσυναίσθηση και καθόλου εγωισμό και είμαι pure pleaser, θέλω να έρθω στην άκρη που να μειώσω την ενσυναίσθηση και να αυξήσω τον υγιή εγωισμό. Αυτέ ήταν οι σκέψει μου στο σημερινό βίντεο. Θα χαρώ να διαβάσω στα σχόλια τι δικέ σα απόψει. Ε, και πραγματικά όσοι δεν το έχετε κάνει δώστε μια ευκαιρία σε αυτό το βιβλίο ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος του Scott Peck, The Road Less Traveled by Scott Peck στα αγγλικά, γιατί αξίζει τον κόπο. Για μένα είναι το εισαγωγή στην πνευματικότητα, το έχω πει και προηγουμένως. Mm. Φιλιά!